Ποια άλλη Τσιτσέλη. Ποιο άλλο ήταν εκεί, φυσικά εγώ. Βεβαίως, βεβαίως. Εσύ τα τράβηξε τα πλάνα. Όχι, δεν τα κάνω αυτά εγώ. Γιατί έχω την αιτήτα μετά από πάνω μου. Λοιπόν, ήμουν την Παρασκευή στο θέατρο Παπάγου, στο Μάμα Μία. Που έδωσε μια παράσταση εκεί με τη Δέσποινα Βανδύ, την Πέττη Μαγκύρα, τη Μαριέλα Σαββίδη και όλους τους ηθοποιούς. Ήταν εκεί ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού. Αποκλειστικά τα πλάνα μας, ας πούμε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως. Ήταν η πρώτη φορά που τους είδαμε μαζί. Ήταν πάρα πολύ ευδιάθετη, μπορώ να πω. Όχι και οι δύο τόσο. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν πιο ευδιάθετη από την Κατερίνα Γερονικολού. Γιατί έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πολύ γοητευτικό άντρα. Χεράκι. Όχι, αλλά ήρθανε μαζί, κάθισαν δίπλα-δίπλα. Έχω να σας πω ότι στο διάλειμμα της παράστασης είδα μία κυρία που τους έλεγε «Τι ωραία που είστε μαζί, τι ωραία, μπράβο που είστε μαζί εσείς, τι ωραία που είστε μαζί εσείς». Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έλεγε Τι να πεις. Νομίζω λίγο έρχονταν σε δύσκολη θέση. Κάποιες φορές νόμιζα ότι η Κατερίνα Γερονικολού έπαιζε το στρατιωτάκι αμήλυτα, τα ακούν τα γέλατα έτσι. Τα γέλαστα έτσι. Μήπως και θέλει να παρακολουθήσει την παράσταση. Μήπως λίγο ένιωθαν περίεργα που ο κόσμος πήγαινε και τους μιλούσε. Εντάξει, τόσο πολύ. Τι περίμενα. Για τη σχέση της και όλο αυτό. Είναι λίγο περίεργα. Είναι μια λογική εξέλιξη. Ακριβώς. Και να μην το πω και αντίπεινα από την άλλη πλευρά, γιατί έχουμε δει και Βάσο Λασκαράκη με Λευτέρη Σουλτάτο τελευταία να είναι συνέχεια μαζί. Και έχει, μαζί τους έχει πουθενά. Έχει πολύ λίγες μέρες που ένας ανεβάζει στα social media του άλλου πιο μαζί. Δεν γίνεται άμα ανεβάσω εγώ στο Instagram μου το αγόρι μου. Αλλά ξεχωρίζει και αρχίζει να παρακαλώ. Οκ, αφού και οι άλλοι βγαίνουν και το δηλώνουν, γιατί να μην βγουν κι αυτοί δύο-τρεις μέρες μετά. Δεν νομίζω ότι γίνεται για να την πει ο ένας τον άλλον και ότι υπάρχει μια μάχη των δύο φίλων. Εγώ κακιά δεν θέλω να γίνω, αλλά τόσο καιρό δεν επιβεβαιώνανε τίποτα. Και ξαφνικά πηγαίνουν μαζί και στις παραστάσεις. Είναι σίγουρο ότι είναι ζευγάρι, δηλαδή. Είναι σίγουρο, αφού ήρθανε μαζί σου, λέω. Καθίστε όχι, παιδί μου, αυτοί. Τους άλλους λες εσύ. Όχι, όχι, για την Κατερίνα και τον Γιάννη. Καλέ, ναι. Αφού δεν έχεις δει κάτι παπαρατσέ που είναι σε κάτι σκοτάδια. Νομίζω ότι τη στιγμή που ήθελαν οι κάμερες να κάνουν μία δήλωση, λέει ο Τσιμιτσέλης, τώρα σώθηκες. Τύπου δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω τίποτα. Είναι ταιριαστή. Πολύ ταιριαστό ζευγάρι, πάρα πολύ. Αφήνει αυτός, δηλαδή. Νιώθω σαν να είναι ο Τσιμιτσέλης που γνωρίσαμε στη Λούφα και Παραλλαγή που ήταν πριν 10 χρόνια. Όχι ότι το παιδί έχει αρχίσει να έχει κακογερνάει. Η Κατερίνα Γερονικολού είναι μια πολύ όμορφη παρέλα. Αντικειμενικά δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα. Σαν κοκλάκι, σου δεν αλλάζει. Είναι πολύ όμορφη. Η Κατερίνα την ξέρω τόσα χρόνια ίδια είναι. Του χρόνου να είναι καλά. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ο ίδιος τόσα χρόνια. Έτσι. Δεν έχει περάσει μέρα από πάνω του. Ωραία, θα λέτε εσείς για τον Τσιμιτσέλη, θα λέμε εμείς για τη Γερονικολού. Εντάξει, συμφωνήστε. Μπροστά βλέπουμε και τον κύριο, πώς το λένε αυτό, ο Κατσαρό. Να σου πω, ο κόσμος γενικά πέρα από την κυρία στο διάλειμμα κοίταζε, ρε παιδί μου. Καταρχήν, κάποια στιγμή παρατηρώ. Όλοι, ενώ είχαμε τα κινητά μας να τραβήξουμε ένα Insta story της παράστασης, έβλεπα πάρα πολλά κινητά, πάνω από 10 τον αριθμό, να είναι όχι στην παράσταση εκεί, να είναι εκεί. Αλήθεια. Είναι πολύ περίεργο. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό, είναι αδιακρισία. Και να σου το ζούμε έτσι. Και να σου το. Και εγώ προσπάθησα, αλλά ήταν θολές οι φωτογραφίες, γι' αυτό δεν τις έδωσα στη δημοσιότητα. Να πούμε και στον κόσμο που μας βλέπει, μα βλέπετε τα πράγματα βγάζετε φωτογραφίες. Δηλαδή είναι λίγο άσχημο. Όλοι οι Έλληνες είναι ρεπόρτερ ξαφνικά με τα κοιτά. Να σου πω κάτι, άμα στέλνεις με τέτοια φωτογραφία σε περιοδικό, παίρνεις και λεφτά. Ναι. Καλά, όχι το κάνουμε. Όχι. Ο κόσμος και ξεκινήσει να. Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν το κάνουμε αυτό τώρα γενικά. Κανείς δεν το κάνει. Να είναι καλά τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι και τόσο. Πάντως ταιριάζουν πάρα πολύ. Είχε κόσμο παράσταση. Είχε πάρα